We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. Σε καινούριο SKG Tires να σας καλωσορίσω. Hello! Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. 25 Μαρτίου σήμερα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά επίσης σε όλους όσους γιορτάζουν. Πήρα ένα λουλούδι και πάω να βρω την Ευαγγελία, η οποία έχει τη γιορτή της σήμερα. Και νομίζω ότι θα πάμε για brunch, για πρωινό. Πάω τώρα να τη βρω, θα βρούμε έπειτα. Συγγνώμη για το φως και την Κατερίνα. Και αμέσως μετά θα σας κάνω update. Πολλά πολλά φιλάκια για τώρα. Εν τω μεταξύ, έφυγα, ελπίζω να με ακούτε. Έχει κυπέρος μέρα σήμερα, έχει αρχίσει και καταλαβαίνεις ότι μπαίνει άνοιξη, ζέστη, σαν τρελή το μαλλί μου για άλλη μια φορά. Καθίσαμε μόλις για καφεδάκι. Και θα σας δείξω τα υπέροχά μου τα κορίτσια, τα πανέμορφα. Κορίτσι νούμερο 1. Hello. Τι κάνετε, πώς είστε? Το κορίτσι νούμερο 2, επειδή μιλάει στο τηλέφωνο, θα σας το δείξω σε πολύ 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 λιγάκι. Κορίτσι νούμερο 2. Γιορτάζουσα. Το γλυκό μας το παιδί. Με το λουλούδι του, είσαι ένα λουλούδι. Δύο λουλούδια. Όχι, τρία λουλούδια. Και εσύ ένα τέσσερα λουλούδια. Και το πέμπτο το λουλούδι. Κάτσε, δεν εστιάζει. Γεια σου! Καλησπέρα! Πόσο καιρό έχεις να εμφανιστείς? Ήμουνα ταξιδιώτης. Α, μίσου στα ταξίδια. Πού ήσουν, παιδί μου? Πού ήταν τα παιδιά? Είναι surprise! Επίσημα είναι η μέρα που έχει ζέστη, έχει έρθει άνοιξη. Είμαι κοντά και στο σταθμό. Δεν τον βλέπω. Κάνε τον λίγο. Δείτε εδώ που κάθομαι. Κάνε τον πάλι. Και είμαι πάρα πάρα πολύ χαρούμενη σήμερα. Είχα πάρα πολύ καιρό έτσι να νιώσω τόσο ήρεμη, χαλαρή. Και τώρα θα μιλήσουμε για εκείνο το ταξίδι που σας έχω πάει την ψυχή. Πάμε! Στο κοινό μας! Ελληνά! Καθίσαμε για ένα Aperol κοκτέιλ κρασάκι στο Art. Είναι τέλεια! Μπορεί να με κοροϊδεύουν να σας πω κάτι, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Εγώ δεν κοροϊδεύω γιατί χαίρομαι που είναι χαρούμενη. Δεν έχεις φίλες να έχετε, που χαίρετε με τη χαρά σας, αυτό να το κρατήσετε, πάρα πολύ σημαντικό. Αυτή εδώ εννοώ ότι με κοροϊδεύει, το λέω τελείως άμεσα, δεν κάνω έμεσους υπενιγμούς, άμεσα. Α, είσαι σίγουρα, αλλά με κοροϊδεύει. Μέρα Τρίτη. Τι? Μέρα Τρίτη. Τρίτη που ήσουν? Πού ήμουνα? Εδώ θυμάμαι τι έφαγα χθες, θυμάμαι που ήμουν την Τρίτη. Ήσουν την Τρίτη που δεν θυμάσαι? Την Τρίτη. Λένε η Ευαγγελία είναι το καλύτερο παιδί όλου του κόσμου. Καθίσαμε μόλις για φαγητό στο Μάραθρο. Αν και δεν δυνάω πάρα πολύ, αλλά θα πάμε. Είναι 8:07 η ώρα. Λοιπόν, γυρίσαμε μόλις στο σπίτι. Τα πράγματα που βλέπετε εδώ πέρα είναι τα ρούχα μου που θα τακτοποιήσω τώρα. Και το βιβλίο που διαβάζω αυτό το διάστημα, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ και μου το έχει πάρει η Αναστασία, είναι αυτό εδώ. Το τελειώνω με εμάς. Και βάζω και σελιδοδείκτες στο πλάι, γιατί σημειώνω τα αγαπημένα μου σημεία. Και είναι πραγματικά υπέροχο. Θέλω να το τελειώσω. Μένω μέχρι τις 4:30 απλά να το διαβάζω γιατί μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Και να σας πω κιόλας το πρόγραμμα για αύριο. Αύριο θα πάμε για ένα καφέ το πρωί και θα πάμε και στην αγορά γιατί θέλω να πάρω κάποια πράγματα. Μου έχει τελειώσει το eyeliner μου. Για την ακρίβεια το έχω χάσει. Οπότε θέλω να πάρω ένα καινούριο και θέλω να πάρω είτε ένα στενό στη μέση και με άνοιγμα φαρδί στο κάτω μέρος παντελόνι ή ένα κορσέ. Δεν έχω καταλήξει ακόμα. Οπότε κάτι από τα δύο. Θα ετοιμαστούμε λοιπόν το πρωί παρέα
και θα κατέβουμε στο κέντρο. Θα σας αφήσω τώρα να διαβάσω το βιβλίο μου που ανυπομονώ πάρα πολύ. Και αυτά, θα τα πούμε αύριο, φιλάκια! Update το show, ετοιμαζόμουν να μπορώ να μην σας έκανα, αλλά να σας πω καλημέρα! Έχουμε κατέβει στο κέντρο με τη μαμά για κάτι ψώνια που θέλω εγώ να κάνω, να χαζέψουμε και έπειτα θα πάμε για ένα brunch στο local. Πάρα πολύ ωραία φαγητά. Έχει, σας το είχα δείξει νομίζω και στο προηγούμενο Sketch Guys, στο προηγούμενο. Αν δεν κάνω λάθος, στο προηγούμενο. Και θέλω μετά να σας δείξω και το outfit για το οποίο είμαι πάρα, πάρα πολύ proud και θεωρώ ότι είχε μεγάλη επιτυχία. Πάμε στο local για brunch και έχω να σας πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί πήρα δύο πράγματα και έχουν χρώμα. Και είχα πάρα πολύ καιρό να ψωνίσω κάτι με χρώμα. Ξέρετε ότι είμαι πάρα πολύ του γκρι, του καφέ, του μαύρου. Αλλά αφού μπαίνει η άνοιξη και το Zara έχει απίστευτη κολεξιόν, πραγματικά πάρα πάρα πολύ χρώμα, θα αποφάσισα έτσι να το πάρω. Πήρα επίσης και δύο άχρηστα πραγματάκια. Άχρηστα, τα άχρηστα χρήσιμα. Κλαμεράκια και κορδέλες. Αλλά θα σας κάνω χώρο στο σπίτι για να τα δούμε έτσι μαζί αναλυτικά. Οπότε ναι. Get excited! Καθίσαμε στο Brothers in Law, μπορεί να μην έχει πάρα πολύ καλό χώρο. Προσπαθήσω να καθίσω κάτω από το λαμπτήρα και είμαι με τη Μαρία. Δεν τρέπεται, οπότε δεν θα σας τη δείξω. Δεν τρέπεται, λες. Την κράζουν οι φίλοι της. Για ποιο λόγο την κράζουνε? Να τους κατονομάσουμε τώρα. Ποιοι μας κράζουνε? Ο Θάνος. Αργή μου, δεν το περίμενα από σένα, ούτε από σένα, Σπύρο. Δηλαδή τώρα, τι είναι αυτά τα πράγματα? Έχουμε κάτι σε ένα μαγαζί στην νυχτή, εδώ στο πεζόδρομο και περνάνε άπειρα σκυλάκια. Πλέον έχω συνειδητοποιήσει πόσο πολύ θέλω έτσι ένα σκυλάκι να κάνω εγώ μοντάζ, να το βάζω πάνω στον καναπέ, μπροστά στα πόδια μου και να είναι έτσι. Πόσο μου λείπει πούδρα. Και δεύτερον, όσοι έχουν σκυλί στο πατρικό τους και στο φοιτητικό τους είναι χωρίς το σκυλί. Νομίζω μπορούν φουλ να με καταλάβουν σε όλο αυτό. Και το θέμα είναι ότι περνάνε και συνέχεια και είναι όλα τόσο μα τόσο όμορφα. Επίσης, να σας δώσω και ένα μικρό μήνυμα. Δεν αγοράζουμε σκυλάκια. Υιοθετούμε σκυλάκια. Λοιπόν, προτού σας κάνω το update, νιώθω ότι θέλω να βάλω μία ζακέτ. Οπότε, περιμένετε με λίγο να αλλάξω και έρχομαι. Here we go! Το πρωί είχε ζέστη, βασικά τώρα δεν ξέρω, έχει αρχίσει και έχει βάλει κρύο. Τα χρήσιμα άχρηστα πράγματα που σας έλεγα ήταν μία μαύρη κορδέλα, γιατί έχασα τη μαύρη μου την κορδέλα. Δεν ξέρω πώς, λίγα κάπου μου έπεσε μαζί με το eyeliner μου. Ενώ είμαι πάρα πολύ πέθυνη στα πράγματα μου, δεν ξέρω τι συνέβη και πήρα και δύο κλάμερ. Γιατί κλάμερ δεν έχω ποτέ για κάποιο λόγο. Πραγματικά ποτέ. Πάντα παίρνω και ή κάποιο θα τα πάρει ή κάπου θα ξεχαστούν. Οπότε επιβεβαιώνω το χαρακτηρισμό ότι είμαι πάρα πολύ πέθυνη. Μπράβο μου λοιπόν. Να σας δείξω αυτό που σας έλεγα από το Zara και χάρηκα πάρα πολύ. Γιατί το ότι θα έπαιρνα χρώμα ήταν κάτι που δεν το πίστευα. Και πήρε λοιπόν αυτό εδώ το σορτζάκι που είναι. Το βλέπεις σαν φούστα, αλλά είναι σορτσάκι και είναι τέλειο. Δείτε το χρώμα. Στην κάμερα φαίνεται οριακά φωσφορούχο, αλλά είναι τέλειο. Πάρα πάρα πολύ ωραίο, δεν είναι έτσι? Να σας πω, είναι extra small αυτό και μου έκανε τέλειο. Το small ήταν αρκετά μεγάλο, υπέροχο, τρομερή εφαρμογή για καλοκαίρι. Πιστεύω θα είναι τέλειο. Και το βρήκα και σε πράσινο, να σας πω την αλήθεια. Που φλέρταρα πάρα πολύ, αλλά δεν έχω τίποτα ροζ. Πραγματικά τίποτα ροζ. Οπότε είπα εννοείται να το πάρω και κουβερτούλα ροζ. Λοιπόν. Και το δεύτερο πράγμα που πήρα είναι ένα παντελόνι, και αυτό σε extra small. Παστέλ γαλάζιο, υπέροχο, A-line, straight fit. Και μ' άρεσε πάρα πάρα πολύ η μέση του, που είναι πάρα πολύ στενή. Και επειδή έχω πολύ στενή μέση, δύσκολα θα βρω ένα παντελόνι που θα μου κάνει ακριβώς τη μέση και θα πέφτει ακριβώς και θα είναι και στο ύψος των αστραγάλων μου. Χίλια συγγνώμη. Θα είναι και στο ύψος των αστραγάλων μου, γιατί επειδή είμαι και petite, κοντούλα. Συνήθως σέρνεται. Ήτανε ακριβώς, οπότε το πήρα. Και θέλω πάρα πάρα πολύ να το φορέσω με τις γόβες μου τις δετές και να δέσω τη γόβα στο παντζάκι, επειδή είναι λίγο αλφα γραμμή. Και πιστεύω θα δείξει πάρα πάρα πολύ ωραίο. Αυτές ήταν οι σημερινές μου αγορές. Τώρα θέλω να κάνω μπάνιο και θέλω να κάνω να δοκιμάσω και ένα καινούριο scrub, το οποίο μου είχε πάρει ο Βασίλης και δεν το έχω δοκιμάσει καν, να σας πω την αλήθεια. Θα σας το δείξω τώρα, περιμένει. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ και είναι. Νομίζω πέγγι σας, ναι, πέγγι σας είναι.
Η μυρωδιά είναι Cherry Blossom και έχω δοκιμάσει και το φρόλιτρο και μου άρεσε πάρα πολύ. Και έχω και body... άλλο ένα, έχω body scrub, body lotion και sour gel. Είχα ένα τέλειο της Natura Siberica. Και μιλώντας για Natura Siberica, θέλω πάρα πολύ να δοκιμάσω τα eye patches που έχουν βγάλει. Οπότε, εάν έχετε δοκιμάσει, πείτε μου κάπως κάτω στα σχόλια αν σας άρεσαν. Και επίσης, επειδή έχει βγάλει και πάρα πολλά... iPads, πείτε μου ποια έχετε προτιμήσει αν όντως τα έχετε δοκιμάσει, γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ και θέλω να δοκιμάσω. Έχουμε παραγγείλει το δώρο της Ευαγγελίας, το οποίο έχει καθυστερήσει και δεν έχει έρθει ακόμα, αλλά είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και πιστεύω θα της αρέσει πάρα πολύ. Το πήραμε μαζί με την Κατερίνα. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί αύριο θα πάμε να πάμε στο Aircon και δεν έχω πάει ποτέ. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση. Γιατί πάντα λέμε να πάμε, κάτι προκύπτει και δεν έχουμε πάει ποτέ, οπότε θα πάρω τώρα τηλέφωνο να κλείσω. Και αυτά. Δεν νομίζω να κάνουμε κάτι άλλο, γιατί είμαστε έξω από το πρωί και είμαστε πάρα πολύ κουρασμένοι. Άντε μην μιλούμε για κανένα κρασάκι το βράδυ πάρα πολύ χαλαρά. Θα το δούμε όμως στην συνέχεια. Για τώρα αυτά, οπότε εάν βγούμε θα σας πάρω μαζί μου, προφανώς. Αν δεν βγούμε θα τα πούμε αύριο. Φιλάκια πολλά πολλά. Καλημέρα. Στο Aircon μπορεί να μην πήγαμε γιατί είχε αναμονή τουλάχιστον μέχρι τις 4.30, οπότε δεν βόλευε καθόλου. Αλλά ετοιμαστήκαμε για να πάμε να φάμε φαγητό στο κέντρο και θα σας κάνω και ένα outfit of the day για να φύγουμε. Ιδού λοιπόν το outfit. Η ζακέτα H&M, τα κολλιέ Every Jewels και το παντελόνι. Το παντελόνι μπέρσκα πρέπει να είναι. Και τα αθλητικά μου είναι Reebok. Η τσάντα που θα πάρω είναι η Steve Madden από NAC. Λοιπόν, πήραμε τη Vogue, η οποία είναι επαιτειακή, κλείνει 3 χρόνια, νομίζω 31ο τεύχος. Ναι, αν δεν κάνω λάθος είναι το 31ο. Έβγαλε και τις φωτογραφίες μου και ανυπομονώ φουλ να τη διαβάσω. Είμαι Vogue obsessed, το δηλώνω ξεκάθαρα, μου αρέσει πάρα πολύ. Ό,τι καλύτερο, πραγματικά ό,τι καλύτερο. Λογικά θα πάμε να φάμε στο Φινόκιο. Κάτι τέτοιο υποπτεύομαι. Απλά επειδή κάθε φορά που σας λέω ότι κάπου θα πάμε, εν τέλει καταλήγουμε να πηγαίνουμε κάπου αλλού. Επιφυλάσσομαι. Το λέω, επιφυλάσσομαι. Και τι ωραίο φως που έχει. Μπαίνει η άνοιξη, παιδιά μου. Μπαίνει η άνοιξη. Και είναι η φάση που και πιο ελαφριά ντύνεσαι και την καμπαρτίνα σου φοράς και δεν ξέρω, χαίρομαι πάρα πολύ. Θα σας αφήσω για να πάμε να φάμε και θα τα πούμε μετά. Το βράδυ επίσης θα βγω με την Κατερίνα για ένα ποτάκι. Τώρα χαλαρά δεν ξέρω αν θα είναι, οπότε δεν θα το πω. Τέλειο φαγητό, πήγαμε στο Φινόκιο και τώρα έχουμε έρθει με την Κατερίνα που πήγα και την βρήκα σπίτι. Τώρα έτσι κάνω. Γεια. Hello. Τι κάνετε, πώς είστε? Ναι, είναι ατάκα πλέον. Έχει γίνει statement ατάκα. Και ήρθαμε να κάτσουμε λίγο Λευκό που έχουμε πάρα πολύ καιρό να έρθουμε. Τύπο από καραντίνα και να κάτσουμε εδώ που καθόμαστε. Και υπήρχε ένα διάστημα πέρσι που ερχόμασταν κάθε μέρα και περπατούσαμε. Ανοίγει ο καιρός, έχει πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή που περπατάνε και είναι τόσο ωραία. Έχουμε και τη Vogue που βγήκε σήμερα που σας είπα ότι την αγόρασα. Οπότε θέλουμε τώρα να τη δούμε επαιτειακή. Εν τέλει 31ο, αν δεν κάνω λάθος, τέτοιος που σας έλεγα και πριν. Θα κάτσουμε τώρα. Αυτά. Θα τα πούμε μετά, φιλάκια.